είναι οι συνέπειες ενός ακόμη σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που οδήγησε στον ακροτηριασμό 50χρονου Βρετανού, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Ήταν στην άκρη του δρόμου το παιδί, με διαλυμένο το πόδι από αριστερά, του είχε φύγει το βγάλανε μάλλον το κράνος, δεν το είχε φύγει, απλά άκουσα ότι ήταν ραϊσμένο, δεν το αγοραϊσμένο. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το σκηνικό που αντίκρισαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν στο δρόμο τα μεσάνυχτα, στο άκουσμα ενός εκοφαντικού θορύβου, ήταν ανατριχιαστικό, καθώς το αριστερό πόδι του θύματος κυριολεκτικά πολτοποιήθηκε. Τρομάζουμε, αλλά γιατί τρέχουνε. Τρέχουνε, πολύ τρέχουνε. Η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 50χρονος Βρετανός που ζει και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή είχε κατεύθυνση από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο. Κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή, το οποίο είχε αντίθετη κατεύθυνση και επιβάτες σε ένα ζευγάρι τουριστών από την Ιταλία. Έπεσε στα μάξια πάνω και έφυγε αυτός και πήγε μετά στη στροφή. Την έπαιξε αριστερά στο αμάξι και αυτός αριστερά. Το αριστερό του πόδι δηλαδή ήταν σαν το κυμά, δηλαδή τώρα δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα γιατί είναι σοκαριστικό. Το θύμα εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα ενώ τα συντρίμμια της μοτοσυκλέτας σε ακτίνα αρκετών δεκάδων μέτρων γύρω από το σημείο της σύγκρουσης. Δυστυχώς οι δρόμοι από εδώ και κάτω δεν είναι πολύ καλοί, επειδή εγώ είμαι και από αυτή την πλευρά της Κρήτης και το ξέρω. Ειδικά αν κάποιος δεν προσέχει είναι πολύ επικίνδυνα. Η πρόσκρουση της μοτοσυκλέτας πάνω στο γιοταχή διέλυσε κυριολεκτικά το πόδι του. Φτάνοντας στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Παγνή, το θύμα οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου ο ακροτηριασμός του άκρου ήταν μονόδρομος για να σωθεί η ζωή του. Έφερε πολύ βαριά τραύματα στο αριστερό κάτω άκρο, οδηγήθηκε στο χειρουργείο, εκεί προβλήθηκε σε ακροτηριασμό. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης εισήχθη διασωληνωμένος και σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου δίνει μάχη για να ξεπεράσει τα βαρύτατα τραύματα που έχει υποστεί και να κρατηθεί στη ζωή. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς πόσο έχουν αυξηθεί, αν έχουν αυξηθεί πολύ λίγο σε σχέση με πέρυσι πρόπερση. Δυστυχώς όμως κάθε καλοκαίρι υπάρχει αυτή η εικόνα των τροχαίων, των βαρυτάτων τραυματισμών και ατόμων που παθαίνουν τόσο σημαντικές βλάβες. Οι κάτοικοι της περιοχής που γνώριζαν τον 50χρονο μιλούν για ένα προδιαγεγραμμένο ατύχημα, καθώς πέρα από την αποδεδειγμένη επικίνδυνοτητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, η ταχύτητα με την οποία ήταν συνυφασμένη η οδηγική συμπεριφορά του άτυχου Βρετανού οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην εμπλοκή του σε τροχαίο, όπως αυτό που κόστισε τελικά τον ακροτηριασμό του. Δυστυχώς δεν φταίει ούτε ο δρόμος ούτε τίποτα, ο συγκεκριμένος κάθε μέρα. Πήγαινε πάνω κάτω, περνούσε δηλαδή αυτή τη στροφή με 150 χιλιόμετρα πάρα πολλές φορές την ημέρα και τη νύχτα μετά τις 4.30 ώρα μέχρι 5. Και το έλεγα συνέχεια κάπου θα σκοτωθεί.